Έχετε το λόγο για 8 λεπτά, κύριε Φάμελε. Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω μόνο 3, γιατί κατανοώ ότι υπάρχουν εισηγητές. Απλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο, επειδή ο κύριος Τζανακόπουλος έχει ένα θέμα και θα τον αντικαταστήσω εγώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό, γι' αυτό θέλω να τοποθετηθώ. Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Δεν είναι, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού και ταυτόχρονα ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Θα έλεγα βέβαια ότι ήταν και αρκετά τρομακτική. Διότι τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός? Είπε ότι η χώρα πάσχει από υπερρύθμιση και από όσο γνωρίζω από τη γραμματική, στην υπερρύθμιση κάνουμε απορρύθμιση. Άρα είπε επίσης ότι η χώρα έχει ανάγκη και από ανάπτυξη και γι' αυτό δεν μπορούσε να περιμένει. Εκτός λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συμπεραίνουμε ότι το μοντέλο ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας που δεν μπορεί να περιμένει και έχει αντίπαλο την υπερρύθμιση είναι το περιβαλλοντικό έγκλημα που λέει ότι γίνεται η Greenpeace και το WWF. Προσέξτε, η Greenpeace και το WWF κατέθεσαν επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα αυτό τον όρο, περιβαλλοντικό έγκλημα. Άρα στην υπερρύθμιση και στις ανάγκες της ανάπτυξης του κυρίου Μητσοτάκη, επιτρέψτε μου, η κυβέρνηση επιλέγει να υλοποιήσει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Και πώς το περιέγραψε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και το υλοποιεί ο κύριος Χατζηδάκης? Και εκτιμώ ότι είναι σημαντικό το ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να βάλει τη σφραγίδα του στο περιβαλλοντικό έγκλημα σήμερα. Δεν το υποτιμώ, κύριε Χατζηδάκη. Σας βάζει πλάτη, αλλά και αναλαμβάνει το φορτίο να αποτελεί έναν πρωθυπουργό που χαρακτηρίζεται από μια μαύρη παλιά πολιτική αντί για μια καινούρια πράσινη πολιτική ατζέντα. Τι θέλει λοιπόν? Να μην έχουμε υπηρεσίες για να ελέγχουν, να γνωμοδοτούν και να επιταχύνουν την ανάπτυξη, να μην υπάρχει προστασία βιοποικιλότητας και να μην υπάρχει δημόσια υποδομή σε βασικά αγαθά, διότι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν βρήκε ένα λόγο να πει για την πώληση του ΑΔΜΙΕ, όπως επίσης και για τη σύγκρουση συμφερόντων στην εταιρεία Δρόμων Ανθράκων. Ούτε ένα λόγο για εθνικής σημασίας ζητήματα. Ή δεν του τα είχατε δώσει, ή η κυβέρνηση θέλει να υποτιμήσει ότι ξεπουλάει σε συνθήκες πανδημίας ένα δημόσιο αγαθό. Και βέβαια, είχε και κάποιες αντιφάσεις, επιτρέψτε μου να τις σημειώσω. Γινόταν μπάχαλο επί ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Δεν γινόταν τίποτα, ένα χάος. Τότε γιατί ο ίδιος περηφανεύθηκε, γιατί η χώρα πιάνει τους στόχους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020? Κύριε Υφυπουργέ, που το παρακολουθούσατε από την Κομισιόν, είναι δυνατόν τους 10 μήνες να πιάσετε τους στόχους 2020? Όχι. Οι επενδύσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο διαχωρισμός των κλάδων ενέργειας, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΑΠΕ δώσαν στην Ελλάδα το δικαίωμα με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να πιάσει τους στόχους σε αέριες εκπομπές και στο ποσοστό των ΑΠΕ. Και πρέπει να τα διπλασιάσουμε. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά δεν γινόταν λοιπόν μπάχαλο. Σε συνθήκες μνημονίου η χώρα έπιασε στόχους συμπεριλαμβανομένης και της αποεπένδυσης. Δεν την υποτιμώ. Εμείς δεν λέμε ψέματα, ούτε fake news όπως συνηθίζει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης. Λέμε την αλήθεια. Δεν ακούσαμε όμως τίποτα γι' αυτό. Αντιθέτως, ακούσαμε ότι φταίνε οι πολίτες οι οποίοι κινητοποιήθηκαν. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει να υπάρχουν μέγιστοι κανόνες υγειονομικής προστασίας. Και στα πανηγυράκια έξω από το Μαξίμου να υπάρχουν, κύριε Πρωθυπουργέ, λέμε εμείς. Για όλους ισχύουν οι κανόνες και η συνέπεια. Και το είπαμε πρώτοι. Τους επιστήμονες θα ακολουθήσει όλη η πολιτική κοινότητα. Αλλά και στο περιβάλλον πρέπει να γίνει αυτό. Τη συνέπεια υπερασπιζόμαστε και την ισοτιμία όλων. Όμως δεν μπορούμε να ακούμε ψευδή πληροφοριακά στοιχεία, ψευδείς πληροφορίες από το σώμα του Πρωθυπουργού, όταν καταθέσαμε εμείς τα έγγραφα ότι δεν ισχύουν στην Ευρώπη αυτά που είπατε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, και όταν ο συνήγορος του πολίτη και το τεχνικό επιμελητήριο καταθέσαν επίσημα έγγραφα που διαψεύδουν τον Πρωθυπουργό και ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση και ως προς την διαδικασία ακύρωσης των δασικών χαρτών που επιχειρείται και ως προς τις φορείς διαχειριζόμενων περιοχών, αλλά και ως προς την ακύρωση και αποδόμηση του κράτους δικαίου. Είναι περίεργο, αλλά η υπερρύθμιση από την οποία φοβάστε οδηγεί εσάς, κατά τα δικά σας λεγόμενα, στην αποδόμηση του κράτους δικαίου. Το επιβεβαίωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Είναι επικίνδυνο αν σκέφτεστε ότι η επόμενη μέρα δεν έχει καμία σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, με τον έλεγχο και την προστασία δημόσιων αγαθών, τότε είστε σε πλήρη αντίθεση και με την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματεία του ΙΕ. Και είναι κρίμα για την Ελλάδα να αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας την επιλογή αυτή, η οποία είναι αντιοικολογική, άναρχη και άδικη για την κοινωνία. Έχουμε λοιπόν ένα black old deal από τον κύριο Πρωθυπουργό και όχι ένα new green deal.
Και βέβαια αναφέρθηκε, και θεωρώ ότι είναι λάθος πληροφορία που τη δώσατε, στο ότι η κυβέρνησή σας πήρε την πρωτοβουλία για τα κτίρια στην Ακρόπολη. Γιατί τέτοια ψέματα? Η αναστολή των εργασιών στην Ακρόπολη έγινε με υπουργική απόφαση του κυρίου Σταθάκη, στο συγκεκριμένο οίκημα, και η επιλογή την οποία σήμερα οδηγείστε προκύπτει από αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας και από ομάδα εργασίας που έγινε από κοινού με επιλογή της δική μας κυβέρνησης. Και προφανώς πρέπει να συνεχίσουν όλα αυτά. Όμως, γιατί δεν είπατε για όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας που παραβιάζει αυτό το νομοσχέδιο και έρχεται σήμερα ο Πρωθυπουργός να το υπερασπιστεί? Διότι με βάση όσα έδωσε ο συνήγορος του πολίτη, το νομοσχέδιο αποδομεί και παραβιάζει πλήστες αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας και το κρύβεται. Και όσον αφορά τις χωροθετήσεις, και όσον αφορά τις χρήσεις γης, και όσον αφορά τα πληροφοριακά έντυπα των δασικών χαρτών και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για κατεδαφίσεις που έγιναν κόντρα στο πολιτικό σύστημα, εγώ θέλω να σας θυμίσω ένα όνομα. Σχοινιάς. Πόσα χρόνια περιμένατε να κατεδαφίσετε τις ταβέρνες? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Με περιορισμένους πόρους και με δυσκολία. Πόσους μήνες περιμένατε να ανανεώσετε το διαγωνισμό για τα αυθαίρετα στη Μάνδρα και στην Ανατολική Αττική? 10 μήνες με 2 ερωτήσεις δική μας. Επιτέλους, καλά κάνατε και το ξεκινήσετε, αυτό που εμείς είχαμε αρχίσει. Δεν λέμε όχι σε αυτά. Αλλά μην περηφανεύεστε ότι είναι δικό σας έργο. Σε πολλά σύρεστε. Όπως στην αποστολή ελεγκτών και επιθεωρητών περιβάλλοντος στο Κυπαρισιακό, ενώ δικά σας στελέχη αμφισβητούν το καθεστώς προστασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το πώς σέβεστε τους φορείς των στρατευόμενων περιοχών. Μην χρησιμοποιείτε λοιπόν ως καραμέλα, κύριε Πρωθυπουργέ, το Συμβούλιο Επικρατείας. Διότι σήμερα εδώ θα ψηφίσετε, αν ψηφίσουμε τελικά, την παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας. Επί αυτού του κανόνα δημοκρατίας κάποιος πρέπει να πάρει θέση. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θυμήθηκε σήμερα το περιβάλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε νόμο για τους φορείς των προστατευόμενων περιοχών, τον οποίο στη συγγραφή του συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι και η Επιστημονική Επιτροπή Φυσική 2000 και οι φορείς. Αυτούς τους οποίους όχι απλά δεν είδατε, ούτε στη Βουλή δεν θέλατε να καλέσετε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και αυτό προσπαθείτε να το αποδομήσετε. Γιατί σας ενοχλεί η τοπικότητα των αποφάσεων. Και επιχειρείτε με την σφραγίδα του κυρίου Μητσοτάκη ένα οικολογικό πραξικόπημα, ναι. Που έχει μνημονιακές ρυθμίσεις, βεβαίως. Και φαίνεται την πίσω πόρτα το μνημόνιο. Διότι δεν υπήρχε παράλυση. Υπήρχε προσπάθεια δρομολόγησης μιας συνεπούς οικολογικής πορείας και για την Ελλάδα. Μιας πορείας βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν το μοντέλο ανάπτυξης που οραματίζεστε εσείς, αυτό όλη η περιβαλλοντική κοινότητα το χαρακτηρίζει περιβαλλοντικό έγκλημα. Δεν είναι όμως ανάπτυξη. Δυστυχώς δεν είναι καν φιλόδοξο. Είναι καθυστερημένο και ως προς ευρωπαϊκές πολιτικές. Ως εκ τούτου λοιπόν παρακαλούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο, όπως ζητούν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και όπως είναι επιτακτική συνταγματική ανάγκη, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει κυβέρνηση που θα ψηφίσει σήμερα, όταν φτάσαμε το 2020, παραδείγματος χάρη, την ακύρωση των δασικών χαρτών. Ούτε απλές μεταρρυθμίσεις που ξεκινήσαμε μέσα σε δυσκολίες χρεοκοπίας εμείς εξαιτίας δικιάς της πολιτικής, δεν τολμάτε και δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Μην αφήνετε λοιπόν άλλα παράθυρα προς το μαύρο παρελθόν της Ελλάδας, το περιβαλλοντικό. Πάμε μαζί σε ένα πράσινο μέλλον. Αποσύρτε το νομοσχέδιο. Να είστε συνεπείς τουλάχιστον με τους λόγους. Γιατί τα έργα σας δεν το δείχνουν. Ευχαριστώ πολύ.